Μιλτιάδης Αθανασίου, περιβαλλοντολόγος και ειδικός λοιπόν για τις δασικές πυρκαγιές. Για αλλαγή κουλτούρας μιλούσαμε μόλις πριν από λίγο. Η αλλαγή κουλτούρας είναι αυτή που μπορεί να μας βοηθήσει και στα πλαίσια της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών. Η κοινωνική διάσταση του προβλήματος είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ χρήσιμο να αναδειχθεί. Πιο συγκεκριμένα, είναι πολύ χρήσιμο να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας, τον γενικό πληθυσμό, ότι το στήριγμα που μπορούν να παρέχουν στο μηχανισμό όταν εκείνος προσπαθεί να καταστήλει μια δύσκολη δασική πυρκαγιά είναι κάτι όχι μόνο σημαντικό, αλλά και καθοριστικό, θα μπορούσα να πω. Το θέμα της κουλτούρας, κύριε Αθανασίου, πώς μπορεί να αλλάξει? Δηλαδή, δεν έχουν μπει σωστά οι βάσεις στο παρελθόν, δεν έχουμε μάθει εμείς για τη χώρα μας, θα μιλήσω κυρίως, πώς να προσέχουμε για την κλιματική αλλαγή, για το περιβάλλον. Βραχυπρόθεσμα αλλάζει με ενημέρωση. Μέσω μακροπρόθεσμα αλλάζει με ευαισθητοποίηση. Mm-hmm. Ήδη κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει για να μπουν κάποια μαθήματα στα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων ανήκουν στη θεματική ενότητα ευαισθητοποίηση. Σχετικά όμως με την ενημέρωση που δίνει και πιο άμεσα αποτελέσματα, και συνήθως τα άμεσα αποτελέσματα είναι αυτά για τα οποία διψάει η κοινωνία, μπορούν ουσιαστικά να περιέχονται μέσα σε ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα βοηθάνε τον γενικό πληθυσμό να καταλάβει ακριβώς τι είναι αυτό που μπορεί να αποφεύγει και τι είναι αυτό για το οποίο μπορεί να προσπαθεί και την ώρα της φωτιάς, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να είναι προετοιμασμένος, πόσο σημαντικό είναι να έχει καθαρισμένο το σπίτι του, πόσο σημαντικό και πόσο πολύ διευκολύνεται η δασοπυρόσβεση όταν ο πυροσβέστης καλείται να σβήσει μια πυρκαγιά σε έναν οικισμό πέριξ του οποίου οι καλλιέργειες είναι καθαρισμένες. Και πόσο πολύ σημαντικό είναι επίσης, αν ενημερώσουμε με σωστό τρόπο, με συστηματικό τρόπο και έχοντας συμφωνήσει στρατηγικά για το περιεχόμενο αυτών των ενημερώσεων τους συνανθρώπους μας, θα καταφέρουμε σε 1-2 χρόνια να μπορούμε να αντέχουμε ακόμη και κατά τη διάρκεια πολύ ξερών αντιπυρικών περίοδων. Οφείλουμε να προσθέσουμε εδώ ότι τα τελευταία καλοκαίρια είναι αρκετά υγρά. Και είμαστε βέβαιοι, αν όχι για αυτό το καλοκαίρι, διότι η αντιπυρική δεν έχει τελειώσει ακόμα, είμαστε βέβαιοι ότι τα επόμενα καλοκαίρια, κάποιο από τα επόμενα ή κάποια από τα επόμενα, θα είναι καλοκαίρια που δεν θα είναι τόσο υγρά όσο τα τελευταία 4-5. Mm-hmm. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε σε εκείνες τις ενέργειες που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την κοινωνία και θα τη μετατρέψουν σε κάτι ακόμα περισσότερο ανθεκτικό. Σε αυτή την προσπάθεια, επιτρέψτε μου και συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι έχουμε πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Υπάρχουν άλλες χώρες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, που παρόλο που είναι προηγμένες τεχνολογικά, βλέπετε ότι και αυτές υποφέρουν και έχουν πολλά μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, τα ξύλινα σπίτια. Εμείς αντίθετα έχουμε οικισμούς οι οποίοι είναι αρκετά ανθεκτικοί. Εάν τους βοηθήσουμε λίγο παραπάνω και εξηγήσουμε στους ανθρώπους μας ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι προετοιμασμένοι και στο επίπεδο του καθαρισμού των οικισμών, τουλάχιστον γύρω-γύρω από αυτούς, τότε θα μπορούμε να πάμε σε κάτι που θα λέει ότι την οργανωμένη απομάκρυνση θα την έχουμε ως πιθανό όπλο και ως πιθανή επιλογή πάντα στη φαρέτρα των επιλογών μας, αλλά θα την αντιμετωπίζουμε περισσότερο ως μία εξαίρεση και όχι ως κανόνα. Κύριε Αθανασίου, για να τα πιάσουμε, ξεκινώντας από την πυρκαγιά στην Εύβοια, από την εμπειρία που έχετε, εσείς τι πιστεύετε ότι έφταιξε? Πρώτον, αν μπορείτε να έχετε μία εικόνα, γνωρίζοντας αρκετά αυτό το θέμα, αν έτυχε, πώς πήρε αυτή η φωτιά, ήταν εμπρησμός, ήταν κάποιο λάθος, και οι κάτοικοι ή ο Δήμος ή οι τοπικοί άρχοντες κτλ. Τι θα έπρεπε να έχουν κάνει για να υπάρχει μία πρόληψη? Καταρχήν, τέτοιες πυρκαγιές θα συνεχίσουν να υπάρχουν στη χώρα μας. Ναι. Το στοίχημα είναι οι αρνητικές τους συνέπειες να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρές, που είναι ο κύριος στόχος της διαχείρισης. Εδώ για δεν το ποιο ήταν, είναι όμως, το αίτιο, δεν είναι όσο μεγάλη θα μπορούσε να είναι. Εάν η βλάστηση ήταν πιο ξερή, αν βρισκόταν στα επίπεδα ξηρασίας που βρίσκεται κανονικά η μεσογειακή βλάστηση τον Αύγουστο, γιατί σας λέω ότι ήταν αρκετά υγρή, λόγω των πολλών νερών που είχαν πέσει πριν, επιτρέψτε μου τη χρήση αυτών των αδόκιμων όρων για τη διευκόλυνση της συζήτησης, η πυρκαγιά αυτή θα ήταν πολύ χειρότερη σε συμπεριφορά. Δεν λέει κανείς ότι ήταν εύκολη πυρκαγιά. Κουράστηκαν, παιδεύτηκαν, κινδύνευσαν αρκετά οι πυροσβέστες μας εκεί. Όμως σας λέω ότι η βλάστηση ήταν αρκετά υγρή, θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση. Τώρα η ώρα αυτά, η οποία ξέσπασε η φωτιά, δεν είναι λίγο. Δεν μιλάμε για το αίτιο. Δεν υποψιάζει. Για το αίτιο θα μας ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Ήδη οι άνθρωποι, δεν θέλω να εικάσω, διότι οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια σενάρια τα οποία με μεθοδικό τρόπο έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο αξιωματικούς. Προσπαθούν οι άνθρωποι να βρουν ακριβώς τι έφταξε εκεί σε σχέση με το αίτιο. Από εκεί και πέρα, επειδή αναλύουμε το κομμάτι της πρόληψης, η πρόληψη κινείται κυρίως σε τρεις άξονες. Επιτρέψτε μου πολύ γρήγορα να τους αναφέρω για τη διευκόλυνση των τηλεθεατών. Είναι ουσιαστικά όλες εκείνες οι ενέργειες που μας επιτρέπουν να είναι λίγες οι πυρκαγιές που ξεκινούν. Σε αυτό βοηθάει η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση.
Και μάλιστα, αν έχω αναλύσει τα δεδομένα μιας περιοχής, ξέρω ακριβώς τι πολιτική να ασκήσω, έτσι ώστε οι ενάρξεις μου να είναι λίγες, να έχω λίγες πυρκαγιές. Έχει γίνει από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, προηγούμενες κυβερνήσεις, ανάλυση κάθε περιοχής, κάθε δάσους, ώστε να ξέρουν τι χειρισμό πρέπει να κάνουν. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό σε αυτό. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Χρειαζόμαστε να αναλύσουμε δεδομένα που να είναι δεδομένα υψηλής ποιότητας, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, και πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την επιστημονική ανάλυση να μπορέσουμε να αποφασίσουμε για το ποια είναι η πολιτική που θέλουμε να ασκήσουμε, έτσι ώστε να πετύχουμε στον πρώτο άξονα της πρόληψης, που είναι λίγες δασικές πυρκαγιές. Ο δεύτερος άξονας είναι έγκυρος εντοπισμός. Είμαστε καλοί σε αυτό. Υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις, αλλά είμαστε καλοί. Και ο τρίτος είναι διαχείριση βλάστησης και όλες οι άλλες ενέργειες που κάνει κανείς, έτσι ώστε, σαν αυτές που είπαμε πριν, καθαρισμούς καλλιεργειών κτλ., έτσι ώστε όταν μια πυρκαγιά ξεκινήσει, ξεφύγει, αρχίζει και μεγαλώνει, να συναντάει εμπόδια, να μην μπορεί να αναπτύξει μεγάλη ένταση, άρα να μην καίει μεγάλη έκταση. Σε όλα αυτά τα διαφορετικά επίπεδα, σε διαφορετικούς άξονες, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε. Για παράδειγμα, στα πλαίσια των ενημερώσεων των πολιτών, οφείλουμε να συμπεριλάβουμε και να εξηγήσουμε με απλό τρόπο στο γενικό πληθυσμό ότι κάθε φορά που ακούνε ότι υπάρχει μια καταστροφική πυρκαγιά, δεν σημαίνει ότι το αίτιο έναρξης αυτής της πυρκαγιάς είναι ο εμπρησμός από πρόθεση. Όταν δηλαδή αντιλαμβάνονται καταστροφές, τραυματισμούς ή ακόμη και όταν αφαιρούνται ζωές από μια δασική πυρκαγιά, υπάρχει λόγω συναισθηματικής φόρτισης η τάση στους συμπολίτες μας να πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιος κακός εμπριστής. Σε εθνικό επίπεδο σας λέω ότι η ανάλυση έχει δείξει ότι το πρόβλημα είναι κυρίως η αμέλεια. Είναι πολλές δηλαδή καταστροφικές πυρκαγιές. Δηλαδή, πέταξε το τσιγάρο από το παράθυρο. Όχι ακριβώς το τσιγάρο. Καταρχήν, η ΔΕΗ, το δίκτυο της ΔΕΗ, δεν το λέμε για να κατηγορήσουμε την υπηρεσία, το έχει δείξει η ανάλυση. Το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι υπεύθυνο για πάρα πολλές ενάρξεις από βραχυκύκλωμα. Τα κλαδιά, υπόγεια. Υπάρχει μεγάλη ανευθυνότητα. Αυτό μπορούμε, δείχνοντας το κατάλληλο οπτικό υλικό, μαγνητοσκοπημένο υλικό, εκλαϊκεύοντας, να δείξουμε στους συμπολίτες μας πόσο σημαντικό είναι να αποφεύγουμε ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές, κάψιμο κλαδιών, ψισταριές, τροχούς σκοπής κτλ. Και από εκεί και πέρα, εάν προσέξουμε και να αποφύγουμε τη δημιουργία αρνητικών αυτοματισμών στην κοινωνία μας, δηλαδή αυτοματισμών που μπορεί να μας οδηγήσουν σε κάτι. Πήρε φωτιά, πάμε να φύγουμε. Αν αποφύγουμε τον πανικό, αν στηρίξουμε τις επιλογές των πολιτών, αν τους βοηθήσουμε να αποφασίζουμε με βάση τη γνώση και τη λογική, τότε θα μπορούμε να λέμε ότι ακόμη και όταν μια κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, μια αντιπυρική περίοδος είναι ξερή, οι πυρκαγιές έχουν άσχημα χαρακτηριστικά, τότε απ' τη μία οι συμπολίτες μας θα είναι ασφαλείς, γιατί θα μπορούν να λαμβάνουν λογικές αποφάσεις και να αποφασίζουν με βάση τις γνώσεις που θα τους έχουμε δώσει, και απ' την άλλη θα μπορούν να στηρίζουν το μηχανισμό στις περιπτώσεις που οι αξιωματικοί, οι υπεύθυνοι, οι διαχειριστές λένε πάμε να φύγουμε, πρέπει να κάνουμε οργανωμένη απομάκρυνση. Τότε οι ενημερωμένοι πολίτες, και αυτό ακόμη το πράγμα θα μπορούν να το κάνουν με το λιγότερο κόστος. Να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για την πυρκαγιά, λίγο στην Εύβοια. Μιλήσατε για πρόληψη. Στην περίπτωση αυτή, τι θα μπορούσε να κάνει ο κρατικός μηχανισμός ή οι κάτοικοι για να προστατεύσουν τουλάχιστον το δάσος, το οποίο είναι ένα προστατευόμενο, η προστατευόμενη έκθεση από το Natura. Τι θα μπορούσε να κάνει ως προς την πρόληψη? Σε μια τέτοια περιοχή, καταρχήν το δάσος που κάηκε ήταν όριμο, σε 3-4 δεκαετίες θα έχει αναγεννηθεί. Ενδεχομένως να χρειαστεί κάποια βοήθεια, οι δασικές υπηρεσίες θα αποφασίσουν γι' αυτό, σε κάποια σημεία αντιδιαβρωτικά έργα για να συγκρατήσουμε τα εδάφη όπου χρειάζεται να συγκρατηθούν. Σε τέτοιες περιοχές, αυτό που μπορώ να κάνω είναι ουσιαστικά να αναλύσω την απειλή. Δηλαδή, να δω τι χαρακτηριστικά θα έχει το φαινόμενο, τι χαρακτηριστικά θα έχει η δασική πυρκαγιά στις διάφορες περιοχές, να μετρήσω χρόνους, να δω που θέλω με τους κατάλληλους δασοκομικούς χειρισμούς να μειώσω την ένταση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Αυτό το κάνω με επιλεκτικές σε στρατηγικά σημεία αραιώσεις επιφανειακής βλάστησης και αποκλαδώσεις. Φτιάχνω δηλαδή στεγασμένες ζώνες επιλεκτικά, όχι παντού. Δεν θέλω να κάνω άλυσο στο σύνολο του δάσους. Ούτε μπορώ, ούτε θέλω. Θα μπορούσε να έχει γίνει μια καταγραφή της. Θα μπορούσε να έχει γίνει εκεί ανάλυση απειλής στα πλαίσια της εκπόνησης ενός αντιπυρικού σχεδίου που να καταδεικνύει το πού ακριβώς θέλουμε να επέμβουμε με δασοκομικούς χειρισμούς, διότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε τα χρήματα, αλλά δεν γίνεται κιόλας, ούτε θέλουμε και για οικολογικούς λόγους να μπούμε σε ένα δάσος και να το μετατρέψουμε σε άλσος. Υπάρχουν και άλλες λειτουργίες του δάσους. Δεν αντιλαμβανόμαστε το δάσος μόνο από την άποψη της δασικής πυρκαγιάς. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, είπατε ότι σε 3-4 δεκαετίες θα αναγεννηθεί αυτό το δάσος. Τι κινήσεις πρέπει να κάνει και ο κρατικός μηχανισμός και εμείς οι πολίτες για να το βοηθήσουμε, ή θα το αφήσουμε έτσι μόνο του και θα ξαναφυτρώσει? Η δασική υπηρεσία θα αποφασίσει αφού κάνει τις αυτοψίες. Σας λέω όμως ότι οι περιοχές εκείνες, και συγκεκριμένα στην Εύβοια και στις περιπτώσεις
που όπως και στη συγκεκριμένη καίγεται ένα όριμο πευκοδάσος, τις πιο πολλές φορές αυτό που κάνουμε είναι να το βοηθάμε να μην αλλάξουν οι χρήσεις γης, να το προστατεύουμε δηλαδή από πιθανή αλλαγή χρήσεων γης και να το αφήνουμε από εκεί και πέρα να κάνει αυτό που ξέρει ακριβώς. Δηλαδή, αν πας να τσιμεντοποιήσεις κάτι το οποίο μπορεί να αναγεννηθεί, δεν θα αναγεννηθεί. Mm-hmm. Το αφήνεις να κάνει αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να αναγεννηθεί, διότι ήταν όριμα τα πεύκα που κάηκαν, θα έχουμε πολλά σπορόφυτα. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα με την αναγέννηση. Βεβαίως, στην ανθρώπινη κλίμακα του χρόνου, τα δικά μας χρονικά παράθυρα είναι πολύ πιο στενά από ότι είναι της φύσης. Η φύση λειτουργεί με άλλους ρυθμούς, με άλλους χρόνους. Mm-hmm. Αυτό που ενδεχομένως κατά τόπους χρειάζεται να γίνει είναι σίγουρα, όπως προαναφέραμε, κάποια ίσως κορμοδέματα. Μπορεί να χρειαστεί σε κάποια σημεία με μεγάλες μορφολογικές κλίσεις να συγκρατήσουμε τα εδάφη, έτσι ώστε σε ενδεχόμενα ραγδαίας βροχόπτωσης να μπορούν να συγκρατηθούν και να μην παρασυρθούν κατάντι. Με όλα τα προβλήματα μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε, κύριε Θανάσιο. Να είστε καλά.